Να ευχηθούμε, αφού βρισκόμαστε στην αρχή του χρόνου, να ευχηθούμε σε όλους και σε εσάς να είναι μια πολύ καλή χρονιά. Δυστυχώς όμως τα πρώτα μηνύματα που μας έρχονται είναι πάρα πολύ σοβαρά και δύσκολα. Πρώτα να ξεκινήσουμε από αυτό το νομοσχέδιο που κατά πάσα πιθανότητα θα ψηφιστεί τη Δευτέρα στη Βουλή. Είναι ένα κατάπτυστο νομοσχέδιο που ουσιαστικά χτυπάει 3-4 ζητήματα και φυσικά την κοινωνία ολόκληρη και τον ελληνικό λαό. Είναι το ζήτημα πρώτα και κύρια για τα επιδόματα στους τρίτεκνους και τους πολυτεκνούς. Είναι το ζήτημα με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Είναι η αφαίρεση του δικαιώματος της απεργίας και ακόμα είναι ένα θέμα πού το πάει αυτή η σημερινή κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και μέρους των οικολόγων πράσινων. Γιατί ουσιαστικά εδώ φαίνεται, αν μιλήσουμε πρώτα για το δικαίωμα της απεργίας, είναι το μοναδικό δικαίωμα άμυνας για τον κάθε εργαζόμενο. Αυτό στερεί. Αυτό δεν μπόρεσε ούτε η Χούντα του Παπαδόπουλου να το αφαιρέσει από τους εργαζόμενους και δυστυχώς οι ψευτοαριστεροί που ακουμπάνε ακόμα και στα πλαίσια μιας προδοτικής κατάστασης να φέρουν νομοσχέδιο 1531 σελίδων με 480 άθρα τα οποία θα είναι και μέσω της διαδικασίας του κατεπήγοντος. Δηλαδή, ουσιαστικά οι βουλευτές καλούνται να ψηφίσουν κάτι που ούτε καν, όχι δεν έχουν μελετήσει, γιατί ένα νομοσχέδιο μπορεί να έχει ζωή πολλών χρόνων, 50 και 100 χρόνια, ούτε καν να το έχουν μελετήσει ή αν έχουν κάνει καμία διαφωνία πέρα από τα μασάζ που ασκούν ή που ασκεί η κυβέρνηση και ιδιαίτερα οι υπουργοί. Έτσι, η κυρία Αχτσόγλου ή και ο κύριος Τσακαλώτος ή οποιοδήποτε άλλος. Να ξεκαθαρίσουμε όμως ένα ζήτημα εδώ. Αυτό το νομοσχέδιο ήρθε κατ' εντολή της Τρόικας που είναι με βάση τα μνημόνια και τα οποία μνημόνια πάμε δυστυχώς αφού ψήφισαν και οι 225 βουλευτές για τα μνημόνια, αυτή τη συμφωνία των μνημονίων σήμερα δείχνουν ότι διαφωνούν. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, έφεραν και άλλαξαν την ατζέντα με το ζήτημα των Σκοπίων με αποτέλεσμα να μπορέσουν να καμουφλάρουν την όλη κατάσταση και το ξεκίνημα που έχει γίνει γύρω από τους πληστεριασμούς που η λαϊκή ενότητα είναι στην πρώτη γραμμή. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουμε αποτρέψει πολλούς πληστεριασμούς πρώτης και μοναδικής κατοικίας. Θα τον συνεχίσουμε αυτό τον αγώνα. Γίνεται δυσκολότερο σήμερα γιατί ουσιαστικά ένας συμβολογράφος στο Υπουργείο Οικονομικών θα προχωράει σε πληστηριασμούς χωρίς να δίνει λόγο σε κανέναν. Που σημαίνει δηλαδή και αντιδημοκρατικό για πέρα μέτρων για να μπορέσει ο κάθε απλός πολίτης που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Και πέρα από όλα αυτά που λύθηκαν έτσι δάνεια και φυσικά που χορηγήθηκαν για στεγαστικά δάνεια πουλήθηκαν στα φαντς με 3% που σημαίνει δηλαδή ούτε δεν δίνεται το δικαίωμα στον απλό πολίτη να ψάξει αν μπορέσει να βρει να αντιμετωπίσει το δάνειό του με όποιο τρόπο μπορεί να αντιμετωπίσει το δάνειό του. Επίσης υπάρχει ένα πολύ σοβαρό το οποίο ξεκίνησε αυτές τις μέρες και που είναι λόγου χάρη ένας δανειολήπτης ο οποίος είναι συνεπής στο να πληρώνει κανονικά το δάνειό του εάν χρωστάει έχει μια οφειλή στο δημόσιο και η οφειλή αυτή είναι πάνω από 500 ευρώ αμέσως η τράπεζα του ζητάει να αποπληρώσει το δάνειό του και διαφορετικά πηγαίνει σε κατάσχεση της κατοικίας ή του μικρού διαμερίσματος που ο κάθε πολίτης με κόπο και αίμα
κατόρθωσε να αγοράσει και να στεγάσει την οικογένειά του. Και καλούμε όλους τους οποίους πολίτες και της Τρίπολης αλλά και της Αρκαδίας, αν βρεθούν σε αυτή τη θέση, υπάρχει επιτροπή στο εργατικό κέντρο που ασχολείται με αυτά τα ζητήματα για να καλυφθεί έστω και νομικά ή οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εμείς θα είμαστε στη διάθεσή του, θα κάνουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια και τον αγώνα μας προκειμένου να σταματήσει αυτή η υπόθεση, γιατί όλοι ξέρουμε σήμερα ότι η κυβέρνηση άρχισε να τρέμουν τα πόδια της. Γι' αυτό έφερε και την ατζέντα του σκοπιανού ζητήματος μπροστά, όταν σήμερα οι πληστηριασμοί, η ΔΕΗ, η πώληση της ενέργειας, η ΔΕΗ και ιδιαίτερα σε εμάς που είναι πολλούνται οι μονάδες και τα ορυχεία της Μεγαλόπολης, και στη συνέχεια είπαμε και για τα πολυτεχνικά επιδόματα και άλλα πολλά που περιέχει μέσα το νομοσχέδιο, τρέμουν τα πόδια της και γι' αυτό δεν ξέρει τι να κάνει, πού να απευθυνθεί. Η κοινωνία θα απαντήσει είτε γρήγορα είτε αργά, να το ξέρουν. Καλούμε τους βουλευτές να καταψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο, όλους τους βουλευτές όλων των κομμάτων, ιδιαίτερα στην Αρκαδία, για να μην πούμε και για τη Μεσσηνία και αλλού, γιατί έτσι μπορούμε να βρεθεί λύση να αντιμετωπιστεί το θέμα των πληστηριασμών αλλά και το θέμα του ενεργειακού, που είναι οι μονάδες και τα ορυχεία στη Μεγαλόπολη. 20.000 κατασχέσεις αυτή τη στιγμή είναι μόνο στην Τρίπολη, που αυτά φυσικά θα γίνουν πληστηριασμοί αύριο. Έτσι, δεν ξέρω πόσοι, αλλά θα γίνουν και πληστηριασμοί. Είμαστε σε θέση, μπορούμε όλοι μαζί, είτε οι φίλοι είτε οι συγγενείς και εμείς από την πλευρά μας, ό,τι καλύτερο θα μπορέσουμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη λέλαπα που έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και μέρους των οικολόγων, οι κύριοι Τσίπρας, Καμπένους, Τσιρόνης και άλλοι.